Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Έχουμε μία έκτακτη είδηση αναφορικά με το θέμα των βιασμών που έθεσε ο Μητροπολίτης Δωδώνης κύριος Χρυσόστομος σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Sky, την ενημερωτική εκπομπή. Η Ιερά Σύνοδος προχώρησε σε έκτακτον ανακοινωθέν, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές δηλώσεις στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα Sky του εφησυχάζοντος Μητροπολίτη Δωδώνης κύριο Χρυσοστόμου για την ψυχική και σωματική συμμετοχή των θυμάτων στο έγκλημα του βιασμού είναι απαράδεκτες, πολύ περισσότερο για ορθόδοξο κληρικό και συλλήβδιν προσβλητικές για το ανθρώπινο πρόσωπο και ειδικά τις γυναίκες και τα θύματα βιασμών. Τονίζεται ότι ο Σεβασμιότατος παρέστη στην εκπομπή εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου. Οι δηλώσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα του βιασμού, πέραν των άλλων, αμαυρώνουν και αδικούν κατάφορα τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες και το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τόσο σε συνοδικό όσο και μέσω των ιερών μετροπόλεων αυτής και των φιλανθρωπικών φορέων της, που στέκονται καθημερινώς και εμπράκτως στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών, μέσα από δράσεις στηρίξεώς τους και ξενώνες φιλοξενίες τους, σε συνεργασία πάντοτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές. Η άνευ εξαιρέσεων αντιμετώπιση της γυναίκας ως ισότιμης με τον άντρα και η προστασία της απέναντι σε κάθε μορφής κακοποίηση αποτελούν την επίσημη θέση και στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οποιαδήποτε άποψη κληρικού, ανεξαρτήτως βαθμού ιεροσύνης, που αποκλίνει από τις ανωτέρω θέσεις της Ιεράς Συνόδου, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία της Ελλάδος. Ψάλλου έχουν προκαλέσει στα κοινωνικά δίκτυα, στον πολιτικό κόσμο, στους ιεράρχες αυτές οι απαράδεκτες πραγματικά δηλώσεις που καταδικάζουμε και εμείς ως Βήμα Ορθοδοξίας, καθώς ως γνωστόν ο Μητροπολίτης Δωδώνης είπε ότι είναι συμμετοχή της γυναίκας στο βιασμό. Δηλαδή καμία γυναίκα χωρίς να το θέλει, χωρίς να θέλει να συμμετέχει σε αυτή την πράξη, δεν μπορεί να βιαστεί. Πραγματικά είναι πρωτάκουστα και καταδικαστέα, άκρος καταδικαστέα και απαράδεκτα αυτά που είπε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, και κάποιος πρέπει να το μαζέψει. Η Ιερά Σύνοδος πρέπει να λάβει τα μέτρα της, διότι γυρίζει από κανάλι σε κανάλι και πολλές φορές δεν ξέρει τι λέει. Προσβάλλει τα ιερά και τα όσια και πραγματικά ας τον ελέγξουν παρακαλώ, να δούμε το ποιόν του.